Αξιότιμα κύριε Περιφερειάρχη, αξιότιμοι κύριοι κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κυδεμών Δήμου Πετρούπολη εκπροσωπεί του συλλόγου των 44 σχολικών μονάδων του Δήμου. Σχολικέ μονάδε που ταλαιπωρούνται καθημερινά από τα προβλήματα που υπάρχουν στη συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων τη χώρα, συνέπεια τόσο τη πολιτική υποχρηματοδότηση, όσο και τη προτεραιοποίηση των αναγκών που ακολουθούν όλε οι κυβερνήσει των τελευταίων δεκαετιών. Η υποχρηματοδότηση που στο Δήμο μα είναι ακόμα μεγαλύτερη αφού τα τελευταία 15 χρόνια τα σχολεία του Δήμου Πετρούπολη είχαν αυξανόμενο μαθητικό πληθυσμό. Ο μόνο στη Δυτική Αθήνα. Πληθυσμό που μόλι τα δύο τελευταία χρόνια σταθεροποιήθηκε. Σύμφωνα, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδεία, κατά τη συνάντηση που είχαμε η Ενώση Γονέων τη Δυτική Αθήνα μαζί του την προηγούμενη εβδομάδα, η Πετρούπολη έχει το μεγαλύτερο μέσο όρο μαθητών αναέθουσα στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε όλη τη Γάμα Αθήνα. Σε αυτόν τον Δήμο, με τι μεγάλε και αυξανόμενε ανάγκε σχολική στέγη, Αλήθεια, θα μα πείτε πώ μιλάμε για αυξανόμενε ανάγκε όταν όλη η χώρα μα στίζεται από την υπογεννητικότητα. Ήδη να σα ενημερώσουμε ότι το πλήθο των εθουσών των σχολείων τη πόλη μα είναι πάνω από τι αρχικέ δυναμικότητε με τι οποίε χτίστηκαν τα σχολεία, ήδη έχουν χτιστεί, είναι στη διαδικασία αδειοδότηση εκατοντάδε νέα διαμερίσματα στα οποία θα εγκατασταθούν νέε οικογένειε. Ήδη, όπω ακούσατε και από τον Δήμαρχο, ήδη 9 αίθουσε κοντέινερ φιλοξενούν μαθητέ στη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση. Σε αυτή την πόλη, λοιπόν, η κυβέρνηση επέλεξε να καταργήσει το ένα νηπιαγωγείο και οι μαθητέ του να ενταχθούν σε ένα άλλο. Σε αυτόν τον Δήμο, με τι τόσε ανάγκε, η κυβέρνηση επέλεξε να συντήξει τα τρία τμήματα τη πέμπτη τάξη στο πρώτο δημοτικό σε δύο που λειτουργούσαν καθόλου ανώμημα και συνάμα ικανοποιούσαν και τι εκπαιδευτικέ ανάγκε των μαθητών μόνο και μόνο για να ξεκονομηθεί κάποιο μισθό δασκάλου. Σε αυτόν τον Δήμο, λοιπόν, έχουμε ένα λύκειο που με ευθύνη τη πολιτεία, κεντρική διοίκηση και Δήμου βρίσκεται εδώ και πέντε χρόνια σε κοντέινερ. Τέσσερι φορέ μαθητέ τρίτη ηλικίου έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις μέσα σε αυτά τα κλουβιά. Ζητάμε να χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια μέσω του περιφερειακού προγράμματο με χρηματοδότηση και από τα ΕΣΠΑ η κατασκευή νέων σχολικών μονάδων και η βελτίωση όσο ήδη υπάρχουν με αναβάθμιση τόσο σχολικών αιθουσών όσο και των βοηθητικών χώρων. Εργαστήρια, γυμναστήρια, χώροι πολλαπλών χρήσεων να χρηματοδοτηθούν προ, προγράμματα που αφορούν την ασφάλειά του, έλεγχη για την αντοχή και την ασφάλεια κτηρίων, πυρασφάλεια ασφάλεια στα ηλεκτρικά δίκτυα. Νέα προγράμματα που αφορούν την βελτίωση υποδομών, κατασκευή γηπέδων, ακόμα και κλειστών, σε μέρη που θα βοηθούσαν και θα πρόσφεραν διέξοδο και στη γειτονιά. Ακόμα και οι εξαγγελίε τη κυβέρνηση για τοποθέτηση κλιματιστικών που ελπίζουμε να υλοποιηθούν θα σκοντάψουν πάνω στα σάπια δίκτυα των δικτύων που περισσότε τα περισσότερα εδώ στην πόλη μα έχουν κατασκευαστεί πριν την δεκαετία του 90. Δεν αποεποπολούμε βέβαια το έτοιμά μα για ύπαρξη νέου κρατικού φορέα που θα είναι υπεύθυνο από την αρχή μέχρι το τέλο για την κατασκευή των σχολείων. Τέλο, το ζήτημα τη μεταφορά μαθητών, που είναι και στη σημερινή ημερήσια διάταξη, θα πρέπει να λύνεται από πολύ νωρί ώστε με την έναρξη τη σχολική χρονιά να έχετε καταλήξει και οι μαθητέ να μεταφέρονται απρόσκοπτα από την πρώτη μέρα στα σχολεία του. Η Πετρούπολη δεν έχει σχολεία που να μεταφέρονται μαθητέ σε αυτά, αλλά έχει πολλού μαθητέ που φοιτούν σε σχολεία όπω το πρότυπο, το μουσικό, το καλλιτεχνικό, αλλά και στο ειδικό σχολείο. Και κάθε χρόνο ο Σεπτέμβρη είναι ένα βάσανο για τη μεταφορά του προ το σχολείο. Ενώνουμε τη φωνή μα με του άλλου φορεί τη πόλη και διεκδικούμε μαζί του να μην δοθεί υπεσχέση το βουνό μα ιδιώτε, να περιφρουρηθεί και να δοθεί ως... έχουμε υποχρέωση αυτού και στι επόμενε γενιέ. Να κλείσει η χωματερή και να μην αναπνέουμε εμεί και τα παιδιά μα καρκίνο καθημερινά. Σύγχρονο κέντρο υγεία πλήρω τελεχωμένο και εξοπλισμένο. Σύγχρονου ασφαλεί χώρου άθληση. Γνωρίζουμε από τα περισσότερα από τα προβλήματα που σα αναφέραμε δεν είναι άμεσα σχετιζόμενα με την Περιφέρεια, αφού τα κενά υποχρηματοδότηση στο νομικό πλαίσιο στα σχολεία είναι επιλογέ τη εκάστοτε κυβέρνηση. Σα τα αναφέρουμε όμω επειδή υπήρξατε Υπουργό, στηριχθήκατε και στηρίζετε το κόμμα που βρίσκεται στην κυβέρνηση τη χώρα. Πιέστε κι εσεί με τη σειρά σα για να λυθούν τα προβλήματα των σχολείων τη πόλη μα. Πιέστε να αλληλοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μα. Εμεί από τη μεριά μα δεν θα πάψουμε ούτε στιγμή να λέμε ότι τα παιδιά μα δεν πρέπει να μπαίνουν στο ζύγι κόστος όφελο που τα βάζει η κυβέρνηση. Τα παιδιά μα δεν είναι αριθμοί για να του συμπεριφέρονται με του απρόσωπου μέσου όρου. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σα.